Έκλεισε η συμφωνία για την πώληση του 33% του ΟΠΑΠ, καθώς το Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου έκανε αποδεκτή την εβελτιωμένη προσφορά της εταιρείας Emma Delta. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας δήλωσε ότι είναι πολλαπλά τα ωφέλη για το ελληνικό δημόσιο από αυτή την πρώτη μεγάλη αποκρατικοποίηση που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας. Η Μαρία Παπά θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρία. Δόθηκε το OK, Ελένη, ώστε ο ΠΑΠ να περάσει στο επενδυτικό σχήμα Emma Delta με κύριους μετόχους τον Τσέχο Γύρι Σμέτς και τον επιχειρηματία Γιώργο Μελισανίδη. Το τίμημα ανήλθε στα 652 εκατομμύρια ευρώ, βελτιωμένο από την αρχική προσφορά, συν 60 εκατομμύρια επιπλέον από τα μερίσματα του 2012, σύνολο δηλαδή 712 εκατομμύρια. Ικανοποίηση επικρατεί στο οικονομικό επιτελείο, όπως είπε και πριν από λίγο ο Γιάννης Τουρνάρας, δήλωσε πως αυτή είναι η πρώτη μεγάλη αποκρατικοποίηση για τη χώρα μας. Την ανακούφισή τους εξέφρασαν και από το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, καθώς όπως αναφέρει η ανακοίνωση για τη διετία 2012-2013, ο ΟΠΑΠ θα εισέπρατε σχεδόν τα μισά αν δεν περνούσε στα χέρια ιδιωτών. Για ξεπούλημα και μείζον σκάνδαλο έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μαρία Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ.